οι κάλπες και στα 1.158 εκλογικά κέντρα που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην Ελλάδα έκλεισαν προσωρινά στις 12 το μεσημέρι. Η ψηφοφορία θα επαναρχίσει στη 1. Η προσέλευση των ψηφοφόρων συνεχίστηκε με τάξη και ηρεμία χωρίς οποιαδήποτε προβλήματα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι τις 12 το μεσημέρι ψήφισε το 26% περίπου των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων, ενώ το πανκύπριο ποσοστό κατά την αντίστοιχη ώρα στις προηγούμενες βουλευτικές εκλογές του 2016 ανερχόταν στο 30%. Ψήφισαν επίσης 73 εκλογείς από τους 91 που είναι εγγεγραμμένοι στον ειδικό εκλογικό κατάλογο με τα επιβεβαιωμένα κρούσματα του κορονοϊού COVID-19. Τα ποσοστά ψηφισάντων και τα αντίστοιχα ποσοστά των προηγούμενων εκλογικών αναμετρήσεων ανά εκλογική περιφέρεια έχουν ως ακολούθως: Λευκωσία 23,4 έναντι 31 το 2016. Λεμεσός 25,1 έναντι 30% το 2016. Αμόχωστος 31,7 έναντι 28. Λάρνακα 27,9 έναντι 27 το 2016. Πάφος 32,7 έναντι 32% το 2016. Και όσον αφορά το εξωτερικό, 18,2% έναντι 15% το 2016. Τελείως τον Νικολόγο, όσον αφορά αποστολή SMS χθες το βράδυ, νομίζω έγινε και κοντά σας καταγγελία. Έχω δεχθεί από διάφορες αναφορές. Έχω πει ότι οποιοδήποτε έχει στοιχεία τα οποία αφορούν επηρεασμό ψηφοφόρων θα πρέπει να απευθυνθεί στην αστυνομία να κάνει συγκεκριμένη καταγγελία, ούτως ώστε να υπάρξει το κατάλληλο μαρτυρικό υλικό για να υπάρξει υπόθεση στο δικαστήριο. Ο Γενικός Έφορος έχει εκδώσει κατ' επανάληψη ανακοινώσεις με τις οποίες διευκρινίζει ότι μετά το κλείσιμο της προεκλογικής περίοδου η ώρα 12 τα μεσάνυχτα της Παρασκευής απαγορεύεται η οποιαδήποτε εκλογική δραστηριότητα. Έχει επανεκδώσει νέα ανακοίνωση, έχει εκδώσει επιστολή προς τους εκλογικούς συνδυασμούς και ταυτόχρονα έχει ενημερώσει σχετικά των αρχηγών της αστυνομίας, ούτως ώστε να επιληφθεί οποιοδήποτε περιπτώσεων υπάρξουν. Θέλω να διευκρινίσω, επειδή αναφέρεται συγκεκριμένο εκλογικό συνδυασμό, ανάλογες αναφορές έχουν γίνει από πάρα πολλούς άλλους εκλογικούς συνδυασμούς. Επομένως, είναι θέματα τα οποία αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις, είναι θέματα τα οποία έχει ενημερωθεί επίσης Επίτροπος Προσωπικών Δεδομένων και θα τύχουν διερεύνησης από τις αρμόδιες αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας. Επαναλαμβάνω ότι ως Γενικός Έφορος Εκλογών δεν είναι η αρμοδιότητά μου να ελέγχω τα SMS τα οποία αποστέλνουν ή οποιοδήποτε κακώς αποστέλνουν. Αυτά παραπέμπονται στην αστυνομία και οι καταγγελίες θα πρέπει να γίνουν στην αστυνομία. Πολλά αυτά γίνονται, αναφέρονται δεξιά και αριστερά, ούτε καν αυτές οι αναφορές πρέπει να γίνονται. Πρέπει οι καταγγελίες να γίνουν στην αστυνομία με βάση την εκλογική νομοθεσία. Δεν κάνει κανείς δηλώσεις που αφορούν την εκλογική διαδικασία εκτός από τον Γενικό Έφορο Εκλογής. Αυτόν προβλέπει η νομοθεσία και η θερμή μου παράκληση να το σεβαστούμε όλοι, ούτως ώστε να προχωρήσουμε ομαλά με την διαδικασία. Είμαι σίγουρος, έχω διέλθει πάρα πολλών εκλογικών κέντρων στη Λευκωσία, έχω εικόνα από τι συμβαίνει σε όλες τις υπόλοιπες περιφέρειες, είμαι σε άμεση επαφή με τους φόρους εκλογής. Η εκλογική διαδικασία γίνεται με απόλυτη τάξη, με απόλυτη ηρεμία. Μερικά μικροπροβλήματα τα οποία υπάρχουν αντιμετωπίζονται εκεί που δημιουργούνται. Υπήρξαν οι καταγγελίες ότι υπήρξαν μεμονωμένες περιπτώσεις κάποιων αναρτήσεων σε κάποια σημεία. Δόθηκαν οδηγίες στις επαρχιακές διοικήσεις να υπάρξουν συνεργεία στην Ήπεθρο, όπου εκεί ήταν και μεγαλύτερη δυσκολία. Νομίζω όπου υπήρχε πρόβλημα έχει αποκατασταθεί, έχει εφαρμοστεί η νομοθεσία στο βαθμό φυσικά που μπορεί και ο Γενικός Έφορος με τους μηχανισμούς που έχει
να επέμβει και να πάρει οποιασδήποτε ενέργειες χρειάζονται. Ο κύριος Βικέτος. Κύριε Γενική Έφορε, εάν τα υπολογίζω καλά, η αποχή είναι περίπου στο 70 και κάτι. Εγώ θα έλεγα, δεν μπορούμε να μιλάμε για αποχή, διότι η διαδικασία είναι σε εξέλιξη. Είναι σε εξέλιξη. Αποχή θα μιλήσουμε ναι, το η ώρα 6 το βράδυ. Ναι. Είναι συμμετοχή. Η συμμετοχή ναι. είναι κάπως χαμηλότερη τώρα. Ναι. Η ώρα 10 ήταν περίπου στο ίδιο ποσοστό ναι. με την προηγούμενη εκλογική διαδικασία. Έχω ενημερωθεί ότι η ώρα 12 υπήρξε έτσι μια πιο έντονη παρουσία των ψηφοφόρων στα εκλογικά κέντρα. Ναι. Έγινε προσπάθεια να εξυπηρετηθούν, δόθηκαν οδηγίες στους προεδρεύοντες, όσοι ήταν στα εκλογικά κέντρα, να τους δοθεί ευκαιρία να ψηφίσουν, άσχετα δεν προλάβουν μέχρι τις 12. Γι' αυτό μπορεί και κάποιοι από αυτούς τους αριθμούς που σας φέρνω ναι. να μην είναι πλήρως επικυρωποιημένοι. Αλλά το τι θα είναι τελικά η συμμετοχή, ναι. νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε τα απόγευμα. Εκτιμάτε ότι θα έχουμε κάποια αύξηση στην ροή των ψηφοφόρων από τις μία και μετά. Είμαι αναρμόδιος να απαντήσω στο συγκεκριμένο θέμα. Ευελπιστώ ότι θα υπάρξει αύξηση. Πάντως και εγώ διαπίστωσα ότι υπήρχε προσέλευση σε κάποιο εκλογικό κέντρο που πήγα γύρω στις 11.30. Ναι, ναι. Οι πληροφορίες που είχα από τους φόρους είναι ότι μετά τις 12.30 υπήρχε μια πολύ πιο αυξημένη ροή της προσέλευσης των εκλογέων. Δόθηκαν οδηγίες να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια να εξυπηρετηθούν. Και με αυτήν την ευκαιρία, καλώ ξανά το εκλογικό σώμα να προσέλθει, να ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα, ούτως ώστε ακριβώς να διαμορφώσει το αποτέλεσμα το οποίο θα έχουμε μετά το κλείσιμο της κάλπης. Μάλιστα. Σε σχέση με τις διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ομάδα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών έχει εντοπίσει παραβιάσεις από συγκεκριμένα επιτελεία ή υποψηφίους. Όπως έχω αναφέρει σε προηγούμενη συνάντηση μας, δόθηκαν οδηγίες στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών να παρακολουθεί το θέμα. Καταγράφονται, γίνονται ενέργειες, ενημερώνουμε κατά διαστήματα. Είναι μεμονωμένες αυτές οι περιπτώσεις, πραγματικά μεμονωμένες. Όμως εξακολουθούν να υπάρχουν μικροπεριπτώσεις. Καταλαβαίνω ότι ακόμα και να δοθούν οδηγίες για να κατέβουν κάποιες αναρτήσεις, χρειάζεται κάποιο χρονικό διάστημα. Έτσι δουλεύει η τεχνολογία. Ούτως ώστε να φύγουν από όλες τις εμφανίσεις που υπάρχουν. Αλλά νομίζω και ό,τι υπάρχει είναι πάρα πολύ μεμονωμένο. Η δυνατότητα παρέμβασης, καταλαβαίνετε, στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης και στις πλατφόρμες δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλη. Υπάρχουν δυσκολίες με την έννοια ότι πολλά από αυτά λειτουργούν από το εξωτερικό με άλλα δεδομένα, με άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις. Γνωρίζουμε, κύριε Κωνσταντίνου, εάν σε κάποιον από τα μικρότερα εκλογικά κέντρα έχει ολοκληρωθεί ή βαίνει προς ολοκλήρωση ή με όλη η διαδικασία. Θέλω να πω, υπάρχουν κέντρα με ελάχιστους ψηφοφόρους. Γνωρίζουμε κάτι για αυτά, εάν έχουν προσελθεί όλοι ή σχεδόν όλοι κλπ. Καταλαβαίνετε, για να ξέρουμε, σημαίνει ότι θα υπάρχει 0% αποχή. Πρακτικά αυτό δεν μπορεί να συμβεί, διότι δεν μπορούμε να ξέρουμε και να μην προσέλθουν άλλοι να ψηφίσουν στα πολύ μικρά κέντρα, δεν μπορούμε να το ξέρουμε, διότι διαφορετικά θα έπρεπε να εξαντληθεί ο κατάλογος. Δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι πρέπει οι ψηφοφόροι μας, οι συμπολίτες μας, να ξέρουν ότι έχουν την ευκαιρία να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και μετά τις μία που θα ανοίξουν ξανά οι κάλπες μέχρι τις 6 το απόγευμα. Θερμή παράκληση να προσέλθουν και αν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί ο χρόνος σε όλη την περίοδο που έχουμε μπροστά μας, να μην μείνουν όλοι την τελευταία στιγμή, την τελευταία ώρα, διότι εκεί θα δημιουργηθεί όντως λόγω των πρωτοκόλλων μια δυσκολία στην εξυπηρέτηση των συμπολιτών μας. Και κάτι άλλο, αν επιτρέπετε, επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος εργάζεται και Κυριακές, υπάρχει σχετική νομοθεσία η οποία προβλέπει ότι θα πρέπει οι εργοδότες να παρέχουν τις σχετικές διευκολύνσεις. Το δικαίωμα της ψήφου είναι απεριόριστο. Ακριβώς για αυτόν τον σκοπό κάναμε και τον ειδικό εκλογικό κατάλογο για να δοθεί το δικαίωμα στους συμπολίτες μας που τους περιορίζει το διάταγμα του Υπουργού Υγείας λόγω του γεγονότος ότι έχουν διαγνωστεί θετικοί στον κορονοϊό. Κατά ανάλογων τρόπων, κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει οποιοδήποτε εκλογέα από το να ασκήσει το δικαίωμα του. Επομένως, προφανώς θα πρέπει όλοι οι εργοδότες, οι οποίοι εργοδοτούν
ψηφοφόρους, άτομα τα οποία είναι εγγεγραμμένα στον εκλογικό κατάλογο, εάν δεν έχουν ψηφίσει, πρέπει να τους διευκολύνουν, ούτως ώστε να μπορέσουν, αν το επιθυμούν, να παραστούν στα εκλογικά κέντρα και να ασκήσουν το δικαίωμα της ψήφου. Ευχαριστώ πολύ.